Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Με την παρουσία μας διεξήχθη το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Αποστολοπούλιο Κέντρο Τρίπολης. Τα ματς συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου από πολύ νωρίς, δίνοντας με το στίγμα του στην εικόνα τελικά το ελόγω Συμβούλιο δεν θα διεκπαιρεωθεί ομαλά. Το μοναδικό θέμα προς συζήτηση ήταν το θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα απορρίμματα, ενώ οι κάτοικοι αποδοκίμασαν τα πολιτικά πρόσωπα. Με την παρουσία ΜΑΤ διεξήχθη το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Αποστολοπούλιο Κέντρο Τρίπολης. Τα ΜΑΤ συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου από πολύ νωρίς, δίνοντας με το στίγμα τους την εικόνα ότι το τελικό ελέγχο Συμβούλιο δεν θα διεκπαιρεωθεί ομαλά. Αγανακτισμένοι κάτοικοι αμήχανοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και την πολύ ένταστα κύρια συστατικά του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η αστυνομία περιφρουρούσε και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά το χώρο, ενώ ακόμα και στους δημοσιογράφους τηρεί το αυστηρά πέρασμα για την παρακολούθηση του Συμβουλίου. Οι κάτοικοι Παλαιοχούνης, Κεραστάριου, Ασίας Μεσσηνίας και Καλλιρόης ίσομοι έδωσαν το παρόν, ενώ δεν έλειπαν τα γιουχαρίσματα σε πολιτικά πρόσωπα που κατά τη γνώμη τους ευθύνονται για το περιβαλλοντικό έγκλημα. Υποχωρήσατε. Δεν είναι διαδικασίες αυτές. Πηγαίνετε μέσα. Πηγαίνετε να σκίσετε όλοι. Καλούμε τον επικεφαλή των δυνάμεων καταστολής να δώσουν εντολή να σταματήσει αυτό το όργιο. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Έλα. Απατήστε. Με πύρος εντολή φράζετε την δίωδο στα μέρη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μέχρι εκεί έφτασαν οι εντολές του Δατούλη. Με τα τρακτέρ στις πλατείες και έξω από τις ΔΟΗ ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποχρέωση να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων από φέτος. Οι αγρότες ζητούν να αποσυρθεί το μέτρο και στο αίτημά τους βρίσκουν σύμμαχο το ΚΚΕ. Στο δρόμο βγήκαν οι αγρότες ύστερα από κινητοποίηση που οργάνωσαν οι αγροτικοί σύλλογοι. Κύριο αίτημα των αγροτών είναι ο νέος τρόπος φορολόγησής τους και ζητούν να αποσυρθεί το μέτρο αυτό που όπως τόνισαν στόχο έχει να τους χρεώσει όχι μόνο με επιπλέον φόρους αλλά και με μόνιμο μηνιάτικο συλλογιστή. Θα αναφέρθηκε ο γραμματέας της Ομιακής Επιτροπής του ΚΚΕ Κορινθίας, κύριος Γιώργος Λάμπας, ο οποίος τονίζει ότι το ΚΚΕ στηρίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Από την Τρίτη που μας πέρασε, οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, σε εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να προετοιμαστούν για να κλιμακώσουν τους αγώνες τους ενάντια στην επίθεση που δέχονται από την κυβέρνηση, που θέλει να τους επιβάλλει φόρο από το πρώτο ευρώ εισοδήματος με συντελεστή 13%, θέλει να επιβάλλει ενίο φόρο σε σπίτια, σε αποθήκες, σε χωράφια και σε οικόπεδα, θέλει να τους βάλει να κρατάνε λογιστικά βιβλία από τζίρο 10.000 και πάνω και φόρο επιτιδεύματος 650 ευρώ. Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται στις εφορίες, στα υποκαταστήματα σε κάθε πόλη οι αγρότες για να συνεχίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων στο τέλος του μήνα με μπλόκα στους δρόμους. Βλέπουμε ότι κλιμακώνεται και σε αυτό το κλάδο η επίθεση της κυβέρνησης, κανένας εργαζόμενος δεν μένει στο απειρόβλητο. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης η οποία εφαρμόζει την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το ξεκλείδισμα των μικρών και των μεσαίων παραγωγών, προκειμένου η παραγωγή να παραδοθεί στους μεγάλους και τα προϊόντα να παραδοθούν στους μεγάλους βιομήχανους πλέον που θα μπουν στο χώρο της αγροτικής παραγωγής. Η αγροτική παραγωγή είναι στρατηγική σημασία για τον τόπο και βεβαίως για το λαό αυτού του τόπου που πρέπει να έχει φτηνά και υγιεινά προϊόντα. Την ώρα που υπάρχει αυτή η ανάγκη βλέπουμε την κυβέρνηση να συζητά στη Βουλή αυτές τις μέρες το πώς σταδιακά θα διαλύσει τον ΕΦΕΤ και άλλους δημόσιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων να έχουν ασυλία στο να παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλείας στα τρόφιμα. Βλέπουμε να προωθεί την απελευθέρωση του γεωπονικού επαγγέλματος και να υπάρχει ελευθερία εμπορίας των φυτοφαρμάκων.
Επίσης επιβαρύνει περισσότερο τους αγροτοκτηνοτρόφους, επιβάλλοντας χαράτσια στις σταυλικές εγκαταστάσεις, να θέλει κτηνίατρους εκτροφής που θα ανεβάζουν το κόστος της παραγωγής, να θέλει συνταγογράφηση σε λιπάσματα και σε φυτοφάρμακα. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι έχουν μεγάλο κόστος παραγωγής, φτηνές τιμές πώλησης και βεβαίως υπάρχουν και πολλά αδιάθετα προϊόντα. Ένα ακόμα που προωθεί είναι τα κόκκινα δάνεια στα οποία βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Θα τους υποχρεώσει να δίνουν την περιουσία τους, τις εκτάσεις τους με ενοίκιο και όταν για να ξεχρεώσουν τις τράπεζες και αν αυτά δεν φτάνουν θα τους δημεύεται η περιουσία. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την κοινή αγροτική πολιτική και την Ευρωπαϊκή Ένωση που όλα αυτά τα χρόνια μας έλεγαν από παλιότερα ότι θα διευρύνει τις αγορές και θα προωθηθούν τα ελληνικά προϊόντα εκεί και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος θα ζήσει καλύτερα, έχουν πολύτιμη πείρα όλα αυτά τα χρόνια πως η κοινή αγροτική πολιτική τους έφερε σε αυτή τη δεινή θέση που ζούμε σήμερα. Παραχωρείται η ποιότητα και η ασφάλεια στα χέρια των μονοπωλίων, εννοούμε των τροφίμων, και παραδίδεται η παραγωγή με σκοπό το κέρδος. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι πάρα πολλοί για να οδηγήσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε κινητοποίησεις. Πρέπει να δυναμώσει αυτός ο αγώνας, πρέπει και οι άλλοι κλάδοι οι οποίοι χτυπιούνται, όπως και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες που βρίσκονται στην ίδια μοίρα, αλλά πόσο μάλλον και οι εργάτες που τους αφαιρούνται συνεχώς δικαιώματα. Άρα έχουν κοινό συμφέρον, έχουν κοινό αντίπαλο, την κυβέρνηση που υλοποιεί τις επιθυμίες των μονοπωλίων και ντόπιων και ξένων. Άρα είναι ανάγκη να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους αγώνες αυτούς, να τους δυναμώσουμε και να έχουμε και έμπρακτη αλληλεγγύη. Να μείνουμε στο θέμα, παίρνοντας παράλληλα και στην Αρκαδία, όπου το πρωί οι αγρότες από όλο τον ομό οργάνωσαν διαμαρτυρία έξω από την φορεία της Τρίπολης με σκοπό να καταγγείλουν τις μεθοδεύσεις, όπως είπαν, της κυβέρνησης. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει στο μέτρο που ανακοίνωσε, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Στις 2-3 στον αργιάς όλα αυτά, έρχεται και το καινούργιο φορολογικό τέλειο που να κρατάμε τη δουλειά, μέτρο, να κρατάμε τη δουλειά και να πληρώνουμε όρο από το πρώτο ευρώ. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι άδικο, εμείς ζητάμε αφορολόγητο 40.000 ευρώ για υπεργενειακό εισόδημα, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για κάθε βραϊκή οικογένεια και ζητάμε από εσάς να λιπερώσει την κυβέρνηση που διαφωνούμε και να πάρει πίσω το νομοσχέδιο αυτό. Εντάξει, εμείς θα διαβάσουμε στην κοινωνία. Έχουμε δει τα αιτήματά μας. Μετά, ό,τι αποφασίσει το Υπουργείο Καταγγείλων, εμείς θα το πράξουμε ως δίκηση. Σας βλέπω εδώ ότι η αντιπροσωπεία της ΠΑΣΗ που κατέθεσαν δύο ανακοινώσεις. Εντάξει, εγώ θα τις διαβάσω στο Υπουργείο και είμαστε εδώ, εκτελούμε τις αποφάσεις της διοίκησης. Τι αποφάσει τη Βουλή των Ελλήνων, από εκεί και πέρα να αποφασιστεί κάτι γενικότερο. Κάτι διαφορετικότερο, τέλο πάντων, εμεί πάλι θα είμαστε εδώ να εκτελέσουμε τι αποφάσει του Υπουργείου. Φυσικά η καινούργια χρονιά ξεκίνησε με την άγρια επίθεση τη πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια στου μικρομεσαίου αγρότε και σήμερα η συγκυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Εμεί ζητάμε αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα για τον κάθε αγρότη και για κάθε λαϊκή οικογένεια 40.000 ευρώ. Συν 5.000 για κάθε παιδί. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες όλη τη χώρα βρίσκονται σε κινητοποίηση. Εμείς εδώ πέρα στην Αρκαδία πραγματοποιούμε σε σκέψεις και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα παραπέρα. Πρέπει να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Κάτι αγώνα περάσει, το λένε. Για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ομού Κορινθίας στους πολίτες μίλησε ο Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Καρόνης, ενώ μίλησε και για την μη στήριξη της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτικής κοινής στην προσπάθεια αυτή.
Ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νομού Κορινθίας Κώσκαρ Ούνης μίλησε για τις υπηρεσίες που παρέχει το Ινστιτούτο Καταναλωτών στον καταναλωτή, τονίζοντας ότι θα είναι πάντα δίπλα τους σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες της αγοράς, φέρνοντας παράδειγμα το θέμα με την επιμήκυση χρόνου του γάλατος στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επισήμανση ότι για μία ακόμη φορά έχει διαπιστωθεί ότι πράγματι με πάρα πολλές ελλείψεις το ΙΝΚΑ δίνει τη μάχη της καθημερινότητας για την προστασία του καταναλωτή. Θα δηλώσω κατηγορηματικά ότι δεν πτωούμαστε από τις αρνητικές απαντήσεις των φορέων που συνδέονται με τη στήριξη και οικονομικών πόρων αλλά και με τη διάθεση χώρων. Αυτό που έχω να δηλώσω υπεύθυνα και κατηγορηματικά ως γραμματέας της Ένωσης Καταναλωτού Νομού Κορινθίας, θα είμαστε πάντα στο πλευρό του καταναλωτή με τις οποιοσδήποτε ελλείψεις, τα οποιοδήποτε προβλήματα, προκειμένου να είμαστε πάντα αντιμέτωποι με τα συμφέροντα που πλήττουν αγοραστικά τον καταναλωτή. Όσον αφορά το θέμα του γάλατος που έχει πάρει τρομερές διαστάσεις στο τελευταίο καιρό, ως ΙΝΚΑ Κορίνθου έχουμε διαπιστώσει και έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει μια συμπαιχνία της κυβέρνησης, της μνημονιακής κυβέρνησης, θα τη χαρακτηρίσω καλύτερα, σε συνεννόηση με τις ξένες εταιρείες γάλακτος. Αυτό βέβαια έχει ως σκοπό την εξόντιση του Έλληνα κτηνοτρόφου. Εμείς ως ΙΝΚΑ Κορίνθου, επειδή δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι και σε αυτό το πρόβλημα, έχουμε καταφύγει σε εξειδικευμένο επιστήμονα και τις επόμενες μέρες περιμένουμε τα αποτελέσματα του αν τελικά αυτή η επιμήκυση της ημερομηνίας διάθεσης του προϊόντος στα ράφια θα βλάψει ή όχι την υγεία των καταναλωτών. Παράλληλα, μίλησε και για το θέμα που αφορά τις δανειακές συμβάσεις και που δεν μπορούν πλέον οι πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εμείς ως ΙΝΚΑ Κορίνθου δεχόμαστε σε καθημερινή βάση αρκετά προβλήματα καταναλωτών που είναι εξαρτημένοι με δανειακές τραπεζικές συμβάσεις. Έχει αναγγελθεί από την κυβέρνηση, και αυτό το έχετε δει και εσείς και σε μεγαλύτερα ΜΜΕ, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας έχει παγώσει από θέμα πληστηριασμών μέχρι τις 28 Φλεβάρι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο, τον κορθιακό κόσμο, ότι το νομικό τμήμα του ΙΝΚΑ Κορίνθου πυροτοδός εργάζεται αδιάκοπα για την προστασία του κάθε καταναλωτή που έχει δανειακή εξάρτηση συνεπάγεται με τις τράπεζες. Τέλος, αναφέρθηκε και στο θέμα της μη στήριξη από την αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή σε ό,τι έχει να κάνει με την επάνωση γραφείων και χρηματοδότηση μπροστά σε ένα πραγματικά ανθρώπινο έργο που γίνεται με κόπο και προσπάθεια. Με την ίδια παρατήρηση που μου κάνετε και έχετε διαπιστώσει, ευελπιστώ και από την ίδια σκοπιά να το δει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπα και πριν, παλεύουμε μόνοι μας, διαθέτουμε το προσωπικό μας χρόνο, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Καταλαβαίνετε ότι δίνουμε μεγάλη μάχη να κρατηθούμε και εμείς αυτές τις δύσκολες οικονομικά εποχές. Δεν μπορώ όμως από τη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του γραμματέα να αφαιρώσω έστω και λίγο προσωπικό χρόνο σε άλλα προσωπικά ζητήματα. Όπως είπα και πριν, είμαι υπέρ και θα είμαι κοντά στην ασφάλεια του καταναλωτή. Θα τρέχω όχι μόνο εγώ απλά, αλλά από τον πρόεδρο, από μένα και όλο το ΔΣ. Θα τρέχουμε και θα προστατεύουμε πάντα το συμφέρον του καταναλωτή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή θα κάνουμε μέχρι να πάμε στις νέες εκλογές του ΔΣ. Εμείς αδιάκοπα θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Και εδώ να επισημάνω ότι οι υπηρεσίες μας είναι χωρίς οικονομική επιβάρηση. Κατηγορηθήκαμε από αρκετό κόσμο, χωρίς να έχει ενημέρωση, ότι εμείς παρέχουμε υπηρεσίες με κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Το διαψεύδω πλήρως. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ακόμα και από το εστέρημά μας να μπορούμε να βοηθάμε κάποιο κόσμο που δεν έχει ούτε ακόμα και τα πιο σχετικά παράβολα για να ξεκινήσει μια διαδικασία ανακοπής. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνη συζητήθηκαν καυτά θέματα όπως το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και το θέμα των νέων φανοστατών στη Σικιά. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ακούγεται η άποψη της πλειοψηφίας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Περικλή Μενούνο. Αγαπητοί συμπολίτες που σας συνέβησαν και όσοι μας ακούτε, στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει διοικητική και οικονομική απόφαση που να μην εγκρίνεται από τα συλλογικά όρια. Είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία. Καμία απόφαση. Τα πάντα περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι διαπαραταξιακό όργανο ερετών, και από την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που είναι πάλι διαπαραταξιακό συλλογικό όργανο, σε μικρότερη σύνθεση.
εδώ για να ξεκαθαρίσουμε αυτό που απευθύνουμε στους συμπολίτες μας. Ότι δεν νοείται πρόεδρος και δημοτικός σύμβουλος και εγώ προσωπικά, βάζω τον εαυτό μέσα, να μην γνωρίζει τι ψηφίζει. Εάν δεν γνωρίζει τι ψηφίζει, να πάει να κάνει παρέα στον κύριο Χρυσοκοή. Για να μην υποκρινόμαστε. Έτσι. Δεύτερο, όταν γίνεται ένα έργο, τη μελέτη δεν την κάνει κανένας δημοτικός σύμβουλος, κανένας αντιδήμαρχος, κανένας πρόεδρος, αλλά την κάνει η τεχνική υπηρεσία ή όταν αδυνατεί η τεχνική υπηρεσία, ανατίθεται με τις νόμιμες διαδικασίες σε ειδικά εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το λέω προς πληροφόρηση των συμπολιτών μας για να βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ και δεν θέλω να προτείνω φωτοτεχνικές μελέτες. Δεν είναι αυτή η εξειδικευσή μου. Και ειλικρινά σας λέω ότι μπορεί και να το βουλώσω, γιατί εκεί που μπορεί να έχω έναν εγωισμό είναι σε θέματα σε εκεί μπορώ να κουνάω χέρια και πόδια. Εάν έγινε αισθητικό σφάλμα, είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας. Με βάση αυτό που είπε. Και θα πω γιατί. Αυτό το έργο του ηλεκτροφωτισμού ξεκίνησε η διοικητική διαδικασία στις 19 Απριλίου και με 6 αλλεπάλληλες αποφάσεις συλλογικών οργάνων μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Δηλαδή 6 μήνες. Στους 6 μήνες συζητήθηκε στα συλλογικά όργανα 6 φορές που είναι διαπαραταξιακά. Στις 19 Τετάρτου αποφασίστηκε, πάμε σειρά, η υποβολή πρότασης για την ηλεκτροφωτισμό της Ιγιάς στις 19 Απριλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε εκείνο το Συμβούλιο ρωτήθηκα και ανέφερα ότι είναι, όπως έλεγε η μελέτη, κολουροκονοειδής 12 μέτρη στήλη. Το ανέφερα εγώ επιλέξει. Και το άκουσαν όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 19 Τετάρτου. Αυτοί που δεν το ψήφισαν, δεν το ψήφισαν για τους λόγους που είπε ο επικεφαλής μειοψηφίας. Το ψήφισαν, αυτό είπε και ο Αντρέας Ζάρος, και ο επικεφαλής μειοψηφίας, δεν το ψήφισαν γιατί λέει, όχι για τον τύπο του Φανοστάτη, διότι λέει αυτά τα έργα, έτσι ακριβώς είπαν και τον έφεραν, έπρεπε να συζητιώνται πριν για να δούμε τι έργα θα προτείνουμε. Για το συγκεκριμένο έργο, στο συγκεκριμένο τύπο Φανοστάτη, δεν είπε κανείς τίποτα. Είτε καλώς ήρθατε, σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία και να ερχόστε πιο συχνά να παρακολουθείτε τα βηματικά μας συμβούλια. Προσπαθείτε, κύριε Κομνηνάκη, για το καλύτερο. Τα πιο σημαντικά θέματα ήταν δύο. Καταρχήν, το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κομνηνάκη, είχε 26 θέματα, από τα οποία τα δύο ήταν τα πιο σημαντικά. Το ένα ήταν το θέμα της οικιάς και το άλλο ήταν το θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της γνωμοδότησης του Δήμου Ξυλοκάρης Τριβοευωστίνης για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το πρώτο θέμα, το θέμα της οικιάς, πάρθηκε κατά πλειοψηφία σε αντίθεση με το θέμα των σκουπιδιών, συγγνώμη για την έκφραση, που ήταν ομόφωνη απόφαση. Όσον αφορά το θέμα της οικιάς, παρότι οι απόψεις της πλειοψηφίας με της μειοψηφίας ήταν σχεδόν ταυτόσιμες, δεν ταυτίστηκαν 100% με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομοφωνία. Η απόφαση της πλειοψηφίας ήταν η εξής. Και αυτό είναι το λογικό. Όταν τελειώνει ένα έργο, όταν ολοκληρώνεται ένα έργο, περνάει ένα χρονικό διάστημα 15 μηνών για την οριστική παραλαβή του έργου. Πριν από αυτό το διάστημα δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο αυτό. Με βάση τον νόμο, φαντάζομαι. Με βάση ακριβώς νόμο πολεοδομικό. Πολύ σωστά λοιπόν ο Δήμαρχος, η απόφαση της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής, είπε μετά το πέρας του 15μηνου να επανεξετάσουμε την απόφαση με αίτημα που θα φέρει το τοπικό συμβούλιο Σικιάς και να αλλάξουμε τους στήλους αυτούς, οι οποίοι στήλοι είναι μεν λειτουργικοί, αλλά από πλευράς αισθητικής πάσχουν. Να ήταν κάποια παλιά φώτα, τα οποία προφανώς έπρεπε να αντικατασταθούν, γιατί μία φορά άναβαν, μία φορά δεν άναβαν. Αποφάσισε λοιπόν η Δημοτική Αρχή να τα αντικαταστήσει με καινούργια φώτα, τα οποία, όπως σας είπα, από λειτουργικής άποψης είναι πάρα πολύ καλά. Και υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι τα θέλουν. Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι οι οποίοι δεν τα θέλουν. Υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι θέλουν αυτά τα φώτα. Όπως σας προείπα, από αισθητικής άποψης, τα φώτα πάσχουν λίγο, αλλά από λειτουργικής άποψης είναι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ήταν και αυτή η απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Απλώς δεν μπορεί να πάρθει καμία απόφαση πριν περάσει το 15μηνο. Μα
Η άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι συγκεκριμένη. Όπως ξέρετε, τα σκουπίδια είναι χρυσός. Και τα επόμενα χρόνια γνωρίζετε πολύ καλά ότι όποιοι αναλάβουν τη διαχείριση των σκουπιδιών θα τους αποδώσει πάρα πολύ χρήμα. Η περιφέρεια λοιπόν Πελοποννήσου έχει κάνει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συγκεκριμένα η Τέρνα Ενεργειακή, είναι ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, εκπώνησε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μπορώ να σας πω ότι η μελέτη αυτή ήταν 2.500 σελίδες. Προβλέπεται η κατασκευή ενός ΣΜΑ. Ο ΣΜΑ είναι σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην περιοχή Μαψού, στην Ανατολική Κορινθία. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι η απόσταση αυτή είναι πάρα πολύ μακρινή για το Δήμο μας. Φανταστείτε τώρα το μεταφορικό κόστος, το οποίο μην κοροϊδευόμαστε, θα μετακυλιστεί στους πολίτες. Πέρα από αυτά, η μελέτη προβλέπει ένα κόστος ανά τόνο, το οποίο είναι γύρω στα 67 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά τόνο. Και προβλέπει διάρκεια του έργου για 28 χρόνια. Δηλαδή, ήθελε από εμάς να δεσμεύσουμε τους πολίτες για 28 χρόνια. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να μείνουμε όμως στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε και τη θέση της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης για το θέμα των απορριμμάτων, όπως είπαμε και πριν, και των νέων φανοστατών. Συσσηκέ από τον επικεφαλή της μειοψηφίας, κύριο Τάκη Σκούρα. Διότι αν είχατε διαβάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ξέρατε ότι την πρώτη φορά που έγινε κουβέντα, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, και διαφωνήσαμε και είπαμε και πολύ για την Ασχήνια, παρά το γεγονός ότι ατυχώς, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιον, δεν ήταν ο Βλάσης εδώ, να μας ενημερώσει ότι αυτό, δηλαδή κάπου πέραγε και από το νου μας ότι μπορεί να το είχε ζητήσει η τοπική κοινότητα. Όπως νομίζω ότι και κάνει στο Πιτσά. Τα ήθελε αυτά τα φώτα, το Πιτσά, και τα βάλανε. Εμείς λοιπόν αγαπητέ μου, το καταψηφίσαμε, σας διαβάζω την απόφαση. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, ψηφίζουν όλοι παραπάνω, πλην του κυρίου Σκούρα και του κυρίου Καλύβα Παναγιώτη, καταψήφισαν την πρόταση για τους λόγους που ανέφερε παραπάνω ο κύριος Σκούρας σε όσα υπόθηκαν και ο κύριος Αλογιάννη ψήφισε παρόν, που σημαίνει κατά. Το παρόν σημαίνει κατά. Δεν κατάλαβα. Τι θέλατε να κάνω, να πάρω κατά του φέκι να πυροβολήσω όποιον είχε διαφορετική άποψη από μένα. Εμείς λοιπόν το καταψηφίσαμε και είπαμε ότι είναι αντιαισθητικά και δώσα μεγαλύτερη έμφαση γιατί πρόκειται να πούν και στον Άγιο Μακάριο αυτά τα τέρα, πώς τα είπε ο εκπληκτικός όρος, γαλβανισμένα στυλιάρια, θα πούν και στον Άγιο Μακάριο, φοβερός όρος, αθάνατη ελληνική γλώσσα. Και επειδή δεν ξέραμε πως η Κιάτα θέλει κιόλας, δώσαμε έμφαση στον Άγιο Μακάριο και είπαμε ότι απαράδεκτα. Θα βγάλουμε τα μαντέμια να βάζουμε γαλβανισμένα σκυλιάρια, τα οποία και λόγω ύψους δεν συντηρούνται εύκολα, δεν θα συντηρηθούν ποτέ, και θα τα φάει σκουριά. Είναι κανένας εδώ που μπορεί να αρνηθεί την ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τη σκιά. Τη φυσική ομορφιά που έχει, αλλά και το κόστος που υπέστησαν οι σκιώτες. Και εγώ δεν φοβάμαι να το πω και δεν έχω και κανένα λόγο να καλοπιάσω κανέναν. Λόγω προχωρημένης κουλτούρας πράγματι, οι σηκιώτες αντέδρασαν κάποια στιγμή, δεν θέλανε τι όροφα με τα όροφα. Και αυτό συνεπάγεται κόστος και το πλήρωσαν. Και θέλουν να απολαύσουν τον τόπο τους και είναι ευαίσθητοι και μπράβο τους. Και μακάρι να σαν όλοι έτσι για να είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε περισσότερο ευαίσθητοι κι εμείς. Το έκανε γιατί υπάρχει μια φιλοσοφία όπου βρούμε πρόγραμμα το πάρουν. Μα δεν πάνε να βγάλουν πρόγραμμα για την καταπολέμηση των πάγων κατά τους θερινούς μήνες. Άμα το βρει κανένας δήμαρχος, θα πάει το πάρει και εκείνο. Να καταπολεμήσει τους πάγους Ιούλιο, Αύγουστο και Ιούνιο. Γιατί δεν γίνεται καμία σοβαρή κουβέντα εδώ και γιατί υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα. Εγώ προσωπικά, ξεκινώντας ως πρόεδρος κοινότητος το 87, συνέλαβα τον εαυτό μου στην πορεία, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και όπως και εγώ ο ίδιος ενεργούσα, ότι έδινα πολύ μικρή σημασία στην αισθητική στην αρχή και πιστεύω βελτιούμενος συνεχώς και σημαντικά στην πορεία. Έχουμε κατακτήσει πλέον αυτά που κάνουμε να έχουν κάποια αισθητική και από περιβαλλοντολογική άποψη, αλλά και από αισθητική. Και έπρεπε να τα κουβεντιάζουμε περισσότερο, να τα διαλέγουμε περισσότερο και να σεβόμαστε περισσότερο τα χρήματα που μας δίνει το ελληνικό κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνουμε κάτι που και οι πολίτες θα το θέλουν
και κρίσιμο να είναι να εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο και όχι να κάνουμε έργο για το έργο. Η αγάπη και η εκτίμηση που σας βλέπουμε εδώ, η χαρά είναι αμοιβαία. Καταρχήν ήταν μικρή διάρκεια σήμερα τα προ. Άλλωστε, αν δεν υπάρχουν θέματα, δεν υπάρχει λόγος να κουβεντιάζουμε χωρίς λόγο. Εγώ προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, έκανα μια σοβαρή παρατήρηση στον Δήμαρχο, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και πήρα αφορμή από το γεγονός ότι στη γιορτή του Αγιάννη στο Δερβαίνη, δίπλα στο εκκλησιαστικό χώρο που έχουν για να προσφέρουν καφέ και γλυκά, μαζεύτηκαν εκεί οι Δερβενέοι και ο Δήμαρχος και άλλοι επίσημοι και βουλευτές που ήταν παρόντες. Ο Δήμαρχος μίλησε για διάφορα, αναλυθεί τα περισσότερα, με κραυγαλαίο το γεγονός ότι επέτυχε δήθεν ο κύριος Δήμαρχος να μειώσει την τιμή του νερού κατά 80% στο Δερβαίνη. Αυτό είναι ψευδέστατο και είπα ότι είναι ντροπή να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου που ψηφίσαμε προημερών, τη ΔΕΙΑ μάλλον και του Δήμου, υπάρχει μια μείωση της τάξης του 29%, αν θυμάμαι καλά, στο Δερβαίνη, η οποία μάλιστα και 10% περίπου στο Ξυλόκαστρο 7, η οποία μάλιστα προέκυψε λάθος από κακούς υπολογισμούς. Ο Δήμαρχος το πέρασε ως έργο δικό του ότι μείωσε 80% το νερό. Είπα κι εγώ, αν πράγματι μειώνατε παρελπίδαν 80% το νερό στο Δερβαίνη, γιατί δεν το μειώνετε και στο Ξυλόκαστρο τόσο. Τέλος πάντων, είπα ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί. Και κάποια στιγμή είπα εν τη ρήμη του λόγου ότι θα πρέπει και οι πολίτες, όταν μας βλέπουν να ψευδόμαστε και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα από όλα αυτά που γίναν στην πατρίδα μας, να αρπάζουν και το φραγγέλιο. Επιτέλους θα πρέπει να υπάρχει και λίγο φόβος, προκειμένου να γίνουμε περισσότερο ειλικρινείς. Δεν διέψευσε αυτό που είπα. Δεν το διέψευσε. Απλά παράφρασε αυτό που είπα για τους συμπολίτες και είπα ότι εγώ συνέχισα να απελεκίσουν τον Δήμαρχο. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αν όμως παρελπίδαν ψεύδεται εμψυχρό ο Δήμαρχος, δεν θα είχα καμία αντίρρηση να το κάνουν. Όπως, για παράδειγμα, παίρνει το πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου και διαβάζει τι είχαμε πει για ένα συγκεκριμένο θέμα και διαβάζει αποσπασματικά εκείνα που θέλει και δεν διαβάζει τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία αποδείκνυαν ότι πράγματι λέμε αλήθεια. Αυτό είναι χειρότερο από ψέμα. Αυτό έχει ρίζες στη ναζιστική Γερμανία. Να μην πάω παραπέρα γιατί είναι βαρύ. Εμείς βγάλαμε λοιπόν τις ματαιμένες κολόνες που είναι και παραδοσιακές στον εκπληκτική ομορφιά οικισμό της Σικιάς και βάλαμε 12 μέτρες κολόνες, λες και έχουμε κανένα εργοστάσιο ή καμία αλουμινοβιομηχανία ή ιδιώδια. Αντέδρασε ο κόσμος στη Σικιά από την πρώτη στιγμή που μας φέρανε ένα θέμα να αλλάξουμε τις κολόνες στη Σικιά, στον Άγιο Μακάριο και σε δύο ακόμα μεριές στη Λυκοποριά. Να βάλουμε αυτές τις ψηλές βιομηχανικές κολόνες που βάζουν και στα διόδια, αντιδράσαμε και το καταψηφίσαμε. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορινθίων. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο στηρίζει τα παιδιά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για να πετύχουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αυτό το καταφέρνει χάρη στη μεγάλη προσπάθεια των καθηγητών. Σημαντικό μέρος στην κοινωνική πολιτική του Δήμου Κορινθίων διαδραματίζει το θεσμό των κοινωνικών φροντιστήριων. Μέσα στα πλαίσια αυτά και με αφορμή τη νέα χρονιά, ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός και ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων κ. Μάριος Θωματάκης πραγματοποίησαν την κοπή της Βασιλόπιτας στο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου. Τα κοινωνικά μας φροντιστήρια αυτή τη στιγμή έχουν πάνω από 55 καθηγητές και πάνω από 240 παιδιά. Παιδιά που δεν θα είχαν τη δυνατότητα διαφορετικά να έχουν ενισχυτική διδασκαλία και πιθανότητες να πάνε καλά στις σπουδές τους. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Την περσινή χρονιά είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες με εισαγωγές παιδιών που παρακολούθησαν τα κοινωνικά μας φροντιστήρια στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι φέτος όσοι θα δώσουν θα περάσουν. Και αυτό το είπα και στον σύντομο χαιρετισμό μου, γιατί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά εδώ και θα ήθελα για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές, τα νέα παιδιά, οι άνεργοι που ως εθελοντές προσφέρουν εδώ τις υπηρεσίες τους, αλλά και τους συνταξιούχους καθηγητές που αποδεικνύουν ότι η αγάπη τους προς τη νεολαία είναι διαχρονική. Η αγάπη για τα παιδιά και η προσφορά ήταν για αυτούς όχι μία υποχρέωση για να πληρώνονται όταν ήταν καθηγητές στο σχολείο, αλλά ήταν κάτι το οποίο το είχαν μέσα τους και το αποδεικνύουν καθημερινά. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στηρίζουμε αυτά τα κοινωνικά φροντιστήρια με υλικοτεχνική υποδομή και όχι μόνο.
Και σε λίγο καιρό θα έχουμε ευχάριστες ανακοινώσεις. Θα περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, να γίνουν πιο ποιοτικά και θα υπάρξει και μία πρόνοια, γιατί το αισθανόμαστε εμείς σαν Δήμος Κορινθίων. Θα δοθεί μία δυνατότητα, θα υπάρξει μία δυνατότητα να βρούμε και έναν τρόπο να στηρίξουμε αυτά τα άνεργα παιδιά που προσφέρουν καθημερινά εδώ τις ικανότητές τους και τις γνώσεις τους, βοηθώντας τη νέα γενιά της πόλης μας. Θα βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει μια μικρή ανταμοιβή, να δημιουργηθούν δηλαδή ουσιαστικά κάποιες θέσεις εργασίας. Και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτούς που χωρίς να τους υποσχεθούμε τίποτα ήρθαν, αγκάλιασαν ένα θεσμό τον οποίον τον έχουν κάνει να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Τα παιδιά εδώ δέχονται ενισχυτική διδασκαλία με πολύ καλούς καθηγητές και θα δείτε ότι φέτος θα έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κόψαμε σήμερα, έχουμε καθιερώσει να κόβουμε τέτοιες μέρες την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα των κοινωνικών φροντιστηρίων του Δήμου Κορυθίων. Μία πρόταση που στην αρχή ξεκίνησε δειλά-δειλά με την εθελοντική προσπάθεια καθηγητών συνταξιούχων, ανέργων καθηγητών αλλά και εν ενεργεία καθηγητών, καθώς επίσης και ως προσφορά των ιδιωτικών του Συλλόγου Ιδιοκτητών των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, τους οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα επίσης τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία είναι αργός από την προσπάθεια. Ο διευθυντή του πρώτου δημοτικού σχολείου, του κ. Ζάκα, ο οποίος μας δίνει απλόχερα το χώρο του δημοτικού σχολείου, το οποίο αποτελεί πλέον τη φυσική έδρα των κοινωνικών φροντιστηρίων. Ευχαριστώ τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους ότι πιο σημαντικό έχουν σε εμάς, σε αυτό το θεσμό των κοινωνικών φροντιστηρίων. Τους εθελοντές που προφυλάσσουν το σχολείο, που είναι φύλακες μετά την απόλυση των σχολικών φυλάκων. Τους ανθρώπους που βοηθούν γραμματιακά, με γραμματική υποστήριξη, αλλά και καταστήματα τα οποία παρέχουν υλικοτεχνική υποδομή. Από όλους αυτούς καταλαβαίνετε ότι πηγάζει αυτή, βγαίνει το αποτέλεσμα των κοινωνικών φροντιστηρίων, που το αποτέλεσμα, αν θέλουμε να το αναφέρουμε σε αριθμούς, είναι 250 παιδιά, γύρω στα 69 τμήματα λειτουργούν σήμερα, με 55 καθηγητές, οι οποίοι προσφέρουν το χρόνο και την ψυχή τους σε αυτό το θεσμό. Πέρυσι είχαμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου 54% των παιδιών των κοινωνικών φροντιστηρίων της Τρίτης Λυκείου εισήχθησαν σε αυτά και είναι συγκινητικό όταν μας παίρνουν τηλέφωνο και μας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους. Αυτό το θεσμό των κοινωνικών φροντιστηρίων, που λόγω της ηθικής και οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε, σε μια χώρα που οι πεπαιδευμένοι δάσκαλοι και τα πρότυπα των καθηγητών, όπως εμείς τα βιώσαμε ενδεχομένως στο παρελθόν, δεν ισχύουν σήμερα, σε αυτή τη χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να φανούμε αντάξει αυτού του θεσμού, να τον συνεχίσουμε και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τον μετασχηματίσουμε σε μια συγκεκριμένη θεσμική πρόταση, ώστε τα κοινωνικά φροντιστήρια, είπα και πάλι, να αποτελέσουν έναν θεσμό ενισχυτικής διδασκαλίας. Υπάρχουν ήδη στα σκαριά συγκεκριμένες προτάσεις και πιστεύω ότι στο σύντομο, στο εγγύς μέλλον, θα έχετε και κάποια πληροφόρηση και κάποιες ενημερώσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Δήμος Βέλου Βόχας. Να δούμε το ρεπορτάζ από την εκδήλωση. Ορφήν αμαλιώτος ανθρωπίνη προσέλαβε, Θεός ο κατουσία πολυέρχομαι Κύριε, και νόμων εκτηρών περικομήν θελήσει καταδέκης αγίγε, όπως πάψεις ασχιώδη και περιέλης το κάλυμα των μαθώνυμων. Δώσα τη αγαθό ελπιδησή, δώσα τη ευπαρνία σου, δώσα τη αεφράσω λόγεση κατά βάση σου. Θέλω να σας ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη, ευτυχία για τον καθένα. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω, γιατί παρόλο που τα πράγματα και πλέον τα έχουμε ζήσει πάρα πολύ δύσκολα, ξέρω ότι καταβάλλετε στο μέτρο του δυνατού κάθε προσπάθεια για να τα ανταπεξέλθουμε σε συνθήκες οι οποίες, θα τις έλεγα, μέχρι και πολέμου. Ζούμε πραγματικά πολύ δύσκολους καιρούς, ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλα προβλήματα, όπως και όλη η χώρα. Αλλά πραγματικά εκτιμώ αυτό που κάνετε για να προσφέρουμε το μήνυμα των δυνατών στους πολίτες.
Για άλλη μια φορά όπως και θέλεις να σας ζητήσω να προσπαθήσω να είμαστε καλύτεροι, όχι για μένα, για τον Δήμαρχο Στόχου και πάλι ξεκάθαρα αυτά, αλλά για τον κόσμο, γιατί έχουμε μια υποχρέωση αυτούς που μας έχουν εμπιστευτεί να μπορέσουμε να είμαστε καλοί, να μπορέσουμε να είμαστε ικανοί και να μπορέσουμε να προσφέρουμε το ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω, είναι η τέταρτη φορά που έχουμε πίτα. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία, να καλωσορίσω και τους καινούργιους που έχουν έρθει. Έχουμε κάτι να πετάμε, έχουμε κάποιους καινούργιους που έχουν έρθει. Να αποχαιρετήσουμε κάποια άτομα τα οποία δεν είναι εδώ, τα οποία πήραν σύνταξη και πήγαν. Ό,τι το καλύτερο και για αυτούς που ήρθαν και για αυτούς που έχουν φύγει. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο δυνατό τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι η τέταρτη φορά που έχουμε μαζί με πίτα. Σε λίγο έχουμε εκλογές, δεν ξέρω αν είναι του χρόνου πάλι εδώ να την κόψω. Αλλά ούτως ή άλλως θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που έχω αντιμετωπίσει εγώ τα τρία χρόνια και κάτι που έχω συνεργαστεί μαζί σας. Θεωρώ πραγματικά ότι η βοήθεια ήταν σημαντική. Να ευχαριστήσω λίγο κάποια παιδιά τα οποία έχουν βοηθήσει για την εκδήλωση αυτή. Είναι οι Βάιντερ των παιδικών σταθμών, ο Ζαφίρης ο Θωμάς, ο Κώστας ο Πέπας, η Σοφία Ενετζέλη. Να βοηθήσουμε όλους τους άλλους που βοήθησαν στην οργάνωση. Να βοηθήσουμε, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον guest για τη φιλοξενία, το Φρέντο TV, τον κ. Κομινάκη για την κάλυψη και να οφείλω να πει να πάει να μας ευχαριστήσει λίγο με τη μουσική του κάλυψη και τα τραγούδια. Είναι πολύ καλό, δεν ξέρω πώς τον έχετε ακούσει. Προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ημέρα. Με ένα πρόβλημα υγείας που πέρασε ένα μήνα. Πραγματικά με συγκίνησε το ενδιαφέρον σας και ήταν κάτι το οποίο το εκτίμησα πάρα πολύ. Και γενικά αναθεώρησα και μερικά πράγματα και τέλος πάντων τα είδα πάλι στο πιάτο. Θέλω να σας πω πάντως ότι όσα χρόνια εγώ σας γνωρίζω, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, παρόλο του οτιδήποτε μέσα από προσωπικές σχέσεις δημιουργείται κάποιες γκρίνιες, δημιουργείται κάποια θέματα και είναι παράλογο να μην δημιουργούνται. Εγώ είμαι πολύ καθημερινός από εσάς και με τους εργάτες μου θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας στηρίξω και να σας βοηθήσω. Γκρίνιες θα υπάρχουν, προβλήματα θα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ για να βοηθάμε. Και αυτό που θέλω από εσάς είναι να βοηθάτε σας πάλι πάλι όχι εμάς, τον κόσμο. Και πάλι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλοί, πρόσθεσαι να είστε όλοι καλά. Καλημέρα κύριε Κουμινά και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είμαστε στο Βραχάτι στην παραλία, στο μαγαζί στο Guest, κόβει την πίτα ο Δήμος. Το έχουμε καθαρίσει εδώ και τα χρόνια, όλα τα χρόνια που είμαστε Δημοτική Αρχή. Να φωνάζουμε όλο το προσωπικό που δουλεύει στο Δήμο για να κόβουμε την πίτα, να λέμε πέντε πράγματα και να ερχόμαστε κοντά. Ήταν τέταρτη φορά, το κλίμα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πέρα από τους υπαλλήλους του Δήμου, υπήρχαν και άνθρωποι που είναι φίλοι τους. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ ζεστή. Θεωρούμε ότι χρειάζονται αυτά, αυτόν τον καιρό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Ζούμε σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και πρέπει να καταλαβαίνουμε τα πάντα. Οι υπάλληλοι του Δήμου, έχοντας υποστεί τεράστιες περικοπές, όπως όλοι μας, όπως όλοι οι Έλληνες, ζουν μια πολύ δύσκολη εποχή. Εντάξει, οι περικοπές όσον αφορά τα έσοδα του Δήμου έχουν φτάσει στο 67%. Εγώ δεν μιλάω για τις περικοπές των χρημάτων που έχουμε να δώσουμε στους πολίτες, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι μισθοί των υπαλλήλων. Και φαντάζομαι και δική σας και όλη του κόσμου είναι πραγματικά αυτό που βιώνουμε, νομίζω είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανένας. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, έτσι δεν λένε. Αυτό που θέλω εγώ πραγματικά και αυτό που ζήτησα από τα παιδιά που δουλεύουν είναι ότι παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, έχουμε χρέος, έχουμε καθήκον να προσφέρουμε στους δημότες, να προσφέρουμε στους πολίτες ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όποιες και να είναι δυσκολίες, νομίζω ότι γι' αυτό είμαστε ταγμένοι, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ πέρα, για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε πέρα από τα υπόλοιπα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Στο Βραχάτι της Κοπεπίτας, τον υπαλλήλο του Δήμου, έχουμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στους δημότες, στους υπαλλήλους του Δήμου και να έχουν υγεία και να υπάρχει ένα 2014, έχουμε σε όλο τον κόσμο καλύτερο από το 2013, με αρκετή δύναμη και να προχωράμε. Ήταν αρκετά επιτυχημένοι, γιατί έχουμε και πλέον υπαλλήλους με τα πεντάμινα και είχαμε αρκετό καινούριο κόσμο. Νομίζω ότι πέρασαν καλά και πάλι, τους άρεσε, υπήρχε μια ζεστασιά, πέρασαμε καλά. Νομίζω ότι θα ευχαριστηθήκαν όλοι. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξονα. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο και ευχαριστώ βράδυ. Γεια σας.